είναι αυτή τη στιγμή στον Δία και δίπλα του ο πολύ καλός συνάδελφος και φίλος, ο Νέστορας ο Βασιλείου, ο οποίος ήταν για κακή του τύχη ο πρωταγωνιστής χθες αυτής της δύσκολης βραδιάς. Χριστόφορε, Νέστορος. Ακριβώς, Ιάκωβε. Να μας πεις, Νέστορα, λίγο πώς βίωσες εκείνη τη στιγμή, αν το θυμάσαι. Γιατί φαντάζομαι ήταν μεγάλο το σοκ που πέρασες. Ήταν πάρα πολύ γρήγορα που έτρεξαν όλα. Αυτό που θα μου μείνει αξέχαστο είναι τα ουρλιαχτά των συναδέλφων στο αυτί. Και μετά από δευτερόλεπτα να ακούω έξω από το στούντιο, ακούγονταν ήχοι τέλος πάντων των βανδαλισμών, έπεφταν, ακούγαν να σπάζουν πράγματα. Η μεγάλη μου έγνοια εκείνη την ώρα ήταν προφανώς τους συναδέλφους, γιατί εμείς είχαμε και μια βαριά πόρτα τέλος πάντων να μας προστατεύει μέσα στο στούντιο. Και κυρίως στην Ευδοκία που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, όταν ακούγα όλα αυτά να γίνονται, και στον Δημήτρη που ήταν στην πύλη. Θέλω να πω ότι εξ όσων φαίνεται από τα αποτελέσματα, από θαύμα δεν είχαμε χειρότερα πράγματα, από θαύμα δεν χάσαμε ανθρώπους. Ελπίζω αυτό να ήταν ο πάτος. Γιατί άμα ανοιχτάσεις τον πάτο μπορείς να πας πάνω με τέτοια. Ελπίζω να ήταν αυτόν όλον και να έχει εκτονωθεί εδώ, σε εμάς. Ας είμαστε εμείς το τέλος σε κάθε περίπτωση. Πώς είναι να μεταδίδεις μια είδηση και στα αυτιά σου να ακούεις αυτά τα ουρλιαχτά, να πιστεύεις ότι οι άνθρωποι κινδυνεύουν? Πραγματικότητα είναι ότι είχαμε μόλις τελειώσει, αν δεν κάνω λάθος, ήμασταν στο σκέλος της πανδημίας του Δελτίου, όταν ξεκίνησε όλο αυτό. Είχαμε τελειώσει την παρουσίαση των όσων είχαν γίνει στο Προεδρικό, την εκδήλωση διαμαρτυρίας των ανθρώπων που είχαν πάει εκεί, κατά χιλιάδες. Και μέσα σε δευτερόλεπτα ακούω το σκηνοθέτη να μου λέει: το κοντρόλ είναι εδώ. Τώρα το πώς και εγώ είπα ότι ρώτησα κάποια στιγμή, αν θυμάμαι και καλά, παιδιά, αστυνομία υπάρχει. Και είπα ότι okay, να κάνουμε μια έκκληση, αν μη τι άλλο, να μας ακούει κάποιος. Γιατί αυτά που μου μετέφεραν από το κοντρόλ ήταν ότι μπήκαν μέσα, χτυπούν αυτοκίνητα, καίγεται η πύλη, καίγονται αυτοκίνητα. Λέω εγώ εντάξει, χάθηκε το παιχνίδι, θέμα χρόνο να έχουμε και χειρότερα. Σε μια στιγμή αναγκαστήκατε να διακόψετε και το δελτίο. Ναι, προφανώς, διότι έπρεπε πλέον να δούμε ο καθένας, πρώτα απ' όλα να μετρηθούμε κιόλας, πού είμαστε, ποιοι είμαστε. Ήταν ανθρώπινο, οι άνθρωποι εγκαταλείψαν το κοντρόλ. Ναι, διότι σπάτζαν πόρτες που οδηγούσαν προς το κοντρόλ κάποια στιγμή. Εδώ τα εκεί που βρίσκεται ο περισσότερος κόσμος και στην αίσθηση σύνταξης. Άρα ο καθένας προσπάθησε πλέον να υπάρξει ένας, να συντονιστούν λίγο, να πάνε κάπου να είναι ασφαλή. Και ακολούθησε ο Σύγγες έξω και συνάντησε στο απολύτω χάος. Ναι, όταν βγήκα έξω, θυμάμαι, αλλά δεν είδα κάποιον μπροστά μου. Ήμουν με ακόμα έναν συνάδελφο μέσα στο στούντιο, τον floor manager, και βγήκαμε μαζί έξω. Διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε κάποιος στον γύρο χώρο τουλάχιστον. Κοιτάξαμε να δούμε μήπως σε κάποιον τραυματία αρχικά. Διαπιστώσαμε ότι ούτε από τους... από τα άτομα που είχαν έρθει εδώ και έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει, βρισκόταν κάποιος στον χώρο. Εντάξει, και είπα ότι πλέον πρέπει να αναλάβω ξανά το δημοσιογραφικό μου καθήκον. Και προσπάθησα μέσω ενός live, με ό,τι διαθέσιμο είχα εκείνη τη στιγμή, ό,τι μπορούσα να. Ήταν το κινητό μου. Και μετά έδωσα ένα live σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν συναισθηματικά φορτισμένο, όπως το είπαμε, φυσικά.
Ναι, γιατί δύσκολο να αντιληφθείς τι συμβαίνει. Σκέψω ότι είσαι ένας χώρος τούτιο, παιδιά. Είστε και εσείς συνάδελφοι, ξέρετε πώς είναι η κατάσταση. Καμία σχέση με τον εξωτερικό περιβάλλον. Όταν βγαίνεις έξω και βλέπεις έναν βομβαρδισμένο τοπίο, να βλέπεις. Θυμούμαι, βγήκα. Βλέπα τον καναπέ να παίρνει φωτιά μπροστά στο λόμπι. Βγήκα έξω, φωτιά, τα αυτοκίνητα δίπλα του Σίγμα. Ανθρώπινα φωνάζουν. Ανθρώπινα φωνάζουν, ναι. Εγώ φωνάζα, θυμούμαι στον Αντρέα που προσπαθούσε με ένα μικρό πυροσβεστήρα να σβήσει το αυτοκίνητο. Φύγε, γιατί ακούγονταν εκρήξεις που κάποια φάση και μετά, όταν έπαιρνε φωτιά το αυτοκίνητο, ξεκίνησαν και ακούγονταν εκρήξεις. Συνεπώς, ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε όλοι πώς να προστατευτούμε πλέον. Συν τότε δεν ξέραμε πού ήταν όλοι αυτοί που ήρθαν. Δεν ξέραμε αν είχε μέσα στο κτίριο, αν ήταν έξω ακόμα. Κάποια στιγμή είχα δει τα κράνη των αστυνομικών στο βάθος. Ήταν και νύχτα, σκοτεινά. Εντάξει. Ωστόσο, νιώσατε ανασφάλεια ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρίσκονταν εντός του χώρου και να δεχόταν με ενέργειες, έτσι. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ανασφάλειας. Είναι θέμα ότι βγαίνεις να κάνεις τη δουλειά σου και στην τελική δέχεσαι μια επίθεση που διερωτώμαστε ειλικρινά, τουλάχιστον οι άνθρωποι που ήμασταν εδώ χτες, τι τους έκαναν. Εντάξει. Ως λειτουργός του τύπου, με τη σημασία και τη βαρύτητα που φέρει το λειτουργήμα μας, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε ως κάποιος επίσης που έχει δεχτεί επίθεση κάνοντας το λειτουργήμα του? Κοιτάξτε, ένα πράγμα θέλω να πω, να διασφαλιστεί ότι κανένας άνθρωπος, είτε αυτός λειτουργός του τύπου, είτε οτιδήποτε άλλο κάνει στη ζωή του, γιατί και εμείς δουλειά κάνουμε, σε άλλον κόσμο που κάνει δουλειά, να μην βρεθεί σε μια κατάσταση που να δέχεται επίθεση από τραμπούκους. Δεν το εύχομαι σε κανένα. Και πρέπει η πολιτεία να διασφαλίσει στο μέτρο του δυνατού ότι δεν θα ξαναζήσουμε κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Όσον πολύ φιλόδοξο για να ακούγεται το νέο κλίμα, τούτο θέλω να πω. Μακάρι να υπάρξει ο τρόπος που να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Οι δημοσιογράφοι εδώ θα είμαστε. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στον τρόπο δουλειάς μας. Θα δουλεύουμε με τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει, νομίζω, όλους τους συναδέλφους στα μέσα ενημερώσεις και σε όλα τα κανάλια και τα έντυπα και γενικότερα και στα ραδιοφώνα. Και απέναντι στα ψέματα. Κάνουν υπεύθυνα την. Νομίζω η δημοσιογραφία στην Κύπρο διακρίνεται από στοιχείων και της υπευθυνότητας και της έρευνας. Έχει ποιότητα. Και έχει να δώσει στη βελτίωση των πραγμάτων. Ευχαριστούμε, Βασιλείο.